ήρθατε στο FC. Πόσοι από εμάς, η μεγάλη πλειοψηφία, ασχολούμαστε με το στομάχι μας και λέμε Παναγία μου, το στομάχι μου. Με πονάει το στομάχι μου, ό,τι και να κάνουμε, είτε είναι διατροφικό, είτε είναι ψυχολογικό, στο στομάχι μας έρχεται και κάθεται. Σήμερα λοιπόν θα δούμε πώς με τη διατροφή μπορούμε να βελτιώσουμε αυτή την κακή εικόνα που μας δημιουργεί το στομάχι και η κακή διατροφή ή η κακή ψυχολογία. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά μαζί με τον Παναγιώτη τον Δρακόπουλο, ο οποίος είναι ομοιοπαθητικός, διατροφοπαθητικός. Έχουμε και έναν κύριο, τον Πανίκο τον Αντωνίου, ο οποίος είναι μαραθωνοδρόμος και ο οποίος κατάφερε μέσω της σωστής διατροφής να απαλείψει κάθε πρόβλημα που έχει, που είχε μάλλον, γιατί τώρα δεν υφίσταται, στο στομάχι του. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τους δύο κυρίους. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σε βρήκαμε πάλι. Καλώς μας αρέσει, διότι πάντοτε μας φέρνετε και ένα ζωντανό παράδειγμα των όσων λέμε, που αποτελεί και τρανή απόδειξη ότι αυτό που λέμε δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι κάτι απτό και είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε μπροστά μας. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τον κύριο Πανίκο, τον κύριο Αντωνίου. Τα προβλήματα που είχατε, όπως μας είπατε, ήταν καθαρά στομαχικά, από διατροφή, από κακή ψυχολογία, από τις συνθήκες της ζωής. Τι ήταν ακριβώς αυτό που είχε διαγνωστήσει εσάς? Βασικά ήταν καθαρά από διατροφή. Η διατροφή που έκανα, οι ώρες που έτρωγα. Και ξεκίνησε. Άτσαλες δηλαδή. Άτσαλες, πολύ άτσαλες και ό,τι έβρισκα στον δρόμο. Μάλιστα. Ό,τι μπορούσε να βρω μπροστά μου. Λοιπόν, αυτό που κάνουν οι περισσότεροι. Ναι, σίγουρα. Ξεκίνησε έτσι στο ξαφνικά τα προβλήματα του με το στομάχι και διέρχεσαν 6 χρόνια. Έφτασα στο σημείο να πίνω χάπια για να μπορέσω να φάω. Για 8 μήνες έπινα συνεχώς. Για να φάτε, δηλαδή. Άρχισε ύστερα και ήταν δυσλειτουργική και ακόμα και η κατανάλωση. Έκαιγε το στομάχι, ό,τι βάζα μέσα έκαιγε. Φωτιά, μάλιστα. Και σύν ότι ήσασταν και καπνιστής. Ήμουνα καπνιστής. Δυνατός καπνιστής, 4 παγέτα την ημέρα. Μάλιστα. Τα οποία έχω φύγει από τη ζωή. Και η εργασία σας ήταν αγχωτική, ήσασταν σε ένα γραφείο, ήσασταν έξω? Η εργασία μου είναι πολύ αγχωτική, έχω να συγχωρηθώ με μηχανήματα, γερανούς, γεωτρύπανα, τέτοια. Πολύ. Πάρα πολύ άγχος, ναι, πολύ στρες, ακανόνιστες ώρες. Αντιλαμβάνομαι, ναι. Οπότε είχατε διαμορφώσει ουσιαστικά, είναι αυτό που λέγαμε και χθες, διαμορφώσατε τη ζωή σας πάνω στην εργασία και όχι την εργασία πάνω στη ζωή σας. Ναι, αυτό είναι το άσχημο. Έτσι, ριβάλετε. Οπότε αρχίσατε πια και φτιάχνατε τη διατροφή σας με τη βοήθεια του κυρίου Δρακόπουλου και απαλείψατε κάπνισμα. Το άγχος πώς το διαχειριστήκατε? Διαχειρίστηκε μέσω της διατροφής. Γιατί το άγχος δεν σταματάει. Ναι, ναι. Απλά το μετατρέπουμε σε δημιουργικό άγχος, σίγουρα, για να μπορούμε να... Έχεις το χρόνο να ασχοληθείς περισσότερο με τον οργανισμό σου. Σωστά. Βλέπεις τα πράγματα πολύ καλύτερα. Μπήκα στην άθληση. Και γενικά ό,τι με κούραζε στη ζωή μου το απόβαλα. Πολύ ωραία. Με βοήθησε βέβαια η διατροφή. Οι ώρες μου πάντα κανονικές. Οι τρόφες που τρώω πάντοτε ελεγμένες και σωστές, στην ακρίβεια, εντάξει, δεν το κάνω όλοι αυτό, αλλά εγώ το κάνω στην ακρίβεια πάντοτε, ζυγισμένα. Έχω την βοήθεια της σύζυγου μου που μου τα έχει όλα έτοιμα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Γελάτε, κύριε Δρακόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι βάλατε τα πράγματα επί των τύπων των ύλων. Εάν δεν υπάρχει δίπλα μία σωστή Σύντροφος. Εάν δεν υπάρχει η υποστήριξη πέρα από αστεία από την οικογένεια και από την γυναίκα που στηρίζει τον σύντροφό της, δεν γίνεται τίποτα. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μία παρένθεση αυτά που λέει. Αν δεν υπήρχε η γυναίκα του, δεν θα ήταν η Σούπερμαν αυτόν τον δρόμο. Ναι. Τελείωσε.
Και θα εξηγήσω μετά γιατί. Θα εξηγήσουμε, αλλά εγώ θεωρώ ότι εσείς ο ίδιος αποφασίσατε να κάνετε μια στροφή 180 μοίρες στη ζωή σας, έτσι. Και ξέρετε, το λέμε πάρα πολύ απλά τώρα και το βγάζουμε μέσα από τη συνέντευξη, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να εντοπίσεις ότι για όλα τα κακά που σου συμβαίνουν, φταίς εσύ. Σίγουρα. Και φταίει και ο κακός ο τρόπος που ζούμε, που τρεφόμαστε και που αισθανόμαστε. Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Δίνουμε σημασία σε περιτά και αφήνουμε τα βασικά. Που το βασικό Σίγουρα. Είναι η υγεία μας, έτσι. Να σας πω. Όταν στην ηλικία των 47 ετών ξεκίνησα αυτή τη διατροφή. Από πότε ξεκινάτε? Το 2009 ξεκίνησα τη διατροφή. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν ξεκίνησα τη διατροφή στα 47 10 χρόνια. 10 χρόνια τώρα. Μα τότε ήμουν 65. Σήμερα που είμαι στα 56 είμαι 30, είμαι 35. Λόγω Μάλιστα. της διατροφής. Έχει αλλάξει τόσο πολύ η ζωή μου, το οποίο είναι όλα θετικά. Δεν υπάρχουν αρνητικά. Όμως ακολουθώ ωραία. Αυτά που πρέπει να ακολουθήσω. Κάνω αυτά που πρέπει να κάνω και την άθληση μαζί. Τι είναι αυτά που πρέπει να κάνει και δεν το έκανε μέχρι τώρα. Εντάξει, είπαμε, ο άνθρωπος ήταν πάρα πολλοί παράγοντες που τον έκαναν να ακολουθεί, μάλλον να συμβιβαστεί με έναν λανθασμένο τρόπο διατροφής. Τι ήταν αυτό? Θα ξεκινήσω με την τελευταία του κουβέντα. Στα 47 μου αισθανόμουν 65 ετών. Και στα μετά 10 χρόνια, στα 57 μου, αισθάνομαι 35 ετών. Ναι. Όταν κάποιος έχει αρρωστήσει, όπως εδώ ο Πανίκος, ο φίλος του Πανίκος έχει αρρωστήσει, και έπαιρνε αντιβίωση, η οποία αντιβίωση δεν έκανε τίποτα στο υλικοβακτηρίδιο που είχε. Μάλιστα. Γιατί είχε υλικοβακτηρίδιο στο τέλος, διαγνωσμένο υλικοβακτηρίδιο. Έρχεται μαζί μου και μετά από 8 μήνες έχει θεραπευτεί. Γίνεται μετά να αλλάξει. Να ξαναπάει πίσω στον παλιό του δρόμο ναι. και να ξαναενεργοποιήσει αυτά που είχε. Ακριβώς. Και θέλουμε να πούμε Μπράβο. Το βασικό, ότι δεν του είπατε κάτι περίεργο. Δεν ανακαλύψατε τη Σολομονική, έτσι. Πείτε μας ακριβώς. Του έβαλα σε τάξη ακριβώς. την άτακτη ζωή του. Πολύ, πολύ απλά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Τι είναι αυτά λοιπόν στη διατροφή, να πιαστούμε από αυτή την κουβέντα σας. Τι είναι αυτό στη διατροφή μας που μας κάνει... Εντάξει, βέβαια, εξατομικευμένα είναι διαφορετικά ναι, τα ναι, πράγματα. Ναι, 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 ναι. Να το ξεχωρίσουμε. Εξατομικευμένα, όλοι μας. Αλλά τι είναι αυτό το λάθος που κάνουμε? Η διατροφή μας είναι ένα φάρμακο. Που πρέπει να το παίρνουμε σε σωστές δόσεις, ναι. τη σωστή ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Πόσο δυνατό είναι αυτό τώρα? Πόσο δυνατό είναι αυτό? Ναι. Είναι πολύ εύκολο. Αρκεί να ασχοληθείς μαζί σου. Δεν θέλει πολύ να ασχοληθείς μαζί σου ναι. δύο ώρες την ημέρα. Κοιμάσαι 8 ώρες. Δουλεύεις 8 ώρες, 16. Τις υπόλοιπες 8 ώρες να μην ασχοληθείς μία ώρα με σένα. Ναι. Δεν γίνεται. Μα δεν ασχολείσαι μία ώρα με σένα. Πρέπει να Τόσο διαμορφώσεις... χρειάζεται για να φτιάξεις τα γεύματά σου. Μία ώρα δεν χρειάζεται παραπάνω. Α, εννοείται την προετοιμασία τώρα. Έτσι, μπράβο. Μία ώρα χρειάζεται. Φαγητό. Την ημέρα. Να κάνεις ένα επειδή πρωινό. Επειδή το θέμα μας είναι περισσότερο για τα πεπτικά προβλήματα. Τα πεπτικά προβλήματα. Το λάθος που κάνουμε στη διατροφή έχει να κάνει και με τον τρόπο μαγειρέματος και με τον τρόπο που καταναλώνουμε τα γεύματα, αλλά μας είπατε και η ώρα παίζει σημασία. Εάν εμείς αυτή την ώρα την αναδιαμορφώσουμε, θα έχει αντίκτυπο ή είναι ένα από τα πολλά? Είναι όλα πολύ εύκολα, να σου εξηγήσω. Είπαμε λοιπόν, η διατροφή είναι ένα φάρμακο που το παίρνουμε σε σωστές ποσότητες. Έχει να κάνει με την ποσότητα. Να πάρω παράδειγμα μία ασπιρίνη. Ναι. Ένα φάρμακο. Ναι. Η ασπιρίνη των 75 μιλιγκράμμ, των 100, των 150, των 200 και των 300 είναι άλλο φάρμακο. Μάλιστα. Το ίδιο φάρμακο είναι. Ναι. Έτσι είναι και η διατροφή. Δεν μπορούμε να τρώμε ούτε λιγότερες ποσότητες, ούτε περισσότερες ποσότητες. Περισσότερες ποσότητες μας κάνουν τοξίνες, λιγότερες ποσότητες είμαστε σε ασυτεία. Πρέπει να βλέπουμε καταρχάς αυτή την ποσότητα. Ναι. Μετά πρέπει να πούμε ότι πρέπει να κάνουμε τρία γεύματα την ημέρα. Ένα πρωινό. Ένα μεσημεριανό και ένα βραδινό. Ναι. Πολύ εύκολο. Πολύ εύκολο. Ενδιαμέσως... Τι περιέχει αυτό όμως το γεύμα? Έτσι, μπράβο. Ελλάδες. Είναι εξατομικευμένο. Ναι. Εξατομικευμένο. Και μέσα σε αυτά τα γεύματα χρησιμοποιούμε δύο σνακ. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό? Πολύ εύκολο. Αυτό μας φτιάχνει το συναίσθημα. Ναι. Αυτό μας φτιάχνει τα επιπτικά προβλήματα. Αυτό μας φτιάχνει γιατί είμαστε
γενώσιμη, δηλαδή κάνουμε αναγέννηση του οργανισμού μας. Ναι. Μέσω, ποιο εργαλείο είναι αυτό που μας κάνει αναγέννηση? Η διατροφή. Τι, ποιο άλλο? Ναι. Υπάρχει κανένα άλλο εργαλείο που κάνει αναγέννηση του οργανισμού μας? Ναι, το σώμα μας 24 ώρες την ημέρα κάνει αναγεννήσεις. Mm-hmm. Πού θα, με ποιο εργαλείο? Με την τροφή μας, αρκεί να είναι σωστή. Mm-hmm. Ωραία. Ο βασικός όμως παράγοντας, ο βασικός παράγοντας δεν είναι να κάνουμε μόνο αυτά τα τρία μεγάλα γεύματα και τα δύο σνακ. Είναι και η ποσότητα. Αυτό είναι. Και η ποιότητα. Και η ποσότητα και η ποιότητα. Και ο τρόπος και μαγειρέματος ή ο τρόπος που λαμβάνουμε και την τροφή. Γιατί άλλος, ας πούμε, π.χ. τρώει πάρα πολύ σαγλάρος που λέμε. Δεν καταπίνει σαγλάρος. Τρώει πάρα πολύ γρήγορα. Όταν έρθει σε μένα θα του μάθω πόση ώρα θα διατρέφεται και πώς θα διατρέφεται. Ναι. Κάνοντας λοιπόν μέτρηση, κάνοντας μία μέτρηση, παίρνοντας το ιστορικό του, βλέπω τις εξετάσεις αίματος, όλα αυτά τα μαζεύεις, γιατί είμαι δόκτωρ φυσικοπαθητικής. Mm-hmm. Οπότε όλα αυτά τα μαζεύω και το φτιάχνω ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Ναι. Και βλέπω κάθε μήνα αυτό το πρόγραμμα τι αντίκτυπο έχει πάνω του. Mm-hmm. Και φτιάχνει και το συνέστημα αυτό. Αυτό έτσι, είναι μπράβο. Το δεύτερο κομμάτι που θίξαμε, το είπαμε και με τον κύριο Πανίκο. Επειδή τα πάντα, δηλαδή όσον αφορά τα ψυχοσωματικά, έρχονται λέει και αυτός ο άνθρωπος μου κάθεται στο στομάχι. Αυτή η αλληγορική έκφραση δίνει ακριβώς ότι όλα τα συναισθήματα μας έρχονται και κάθονται στο στομάχι μας. Λοιπόν, λίγο ευαισθησία γιατί να έχουμε. Γιατί όμως ενοχλεί το στομάχι μας συναισθηματικά? Έχει διανοηθεί κάποιος, έχει σκεφτεί κάποιος? Mm-hmm. Νομίζουμε λοιπόν τα συναισθήματα περνάνε από τον εγκέφαλο, δεν τα νομίζουμε? Ναι. Ναι. Μπράβο. Ναι. Από το κεντρικό νευρικό σύστημα, από τη σκέψη. Μπράβο, ναι. Έτσι. Ναι, 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 ναι. Μπράβο. Όχι. Τι όχι? Περνάνε από το γαστρεντερικό μας σύστημα. Και θα εξηγήσω τώρα το γιατί δεν το έχουμε ξαναπεί. Ναι, για να το ακούσουμε. Λοιπόν. Η σερωτονίνη ορμονή των συναισθημάτων. Είναι παρακρινής ορμόνη, είπαμε λοιπόν. Έχουμε ορμονικό σύστημα που είναι μέσα στο κυκλοφορικό, ενδοκρινής, ναι. Παρακρινής μέσα στους νευρώνες και αυτοκρινής στο υπόλοιπο σώμα. Τα λέγαμε την περασμένη φορά. Ναι, 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 ναι. Πάμε λοιπόν στο παρακρινικό ορμονικό σύστημα που είναι νευροδιαβίβαση. Πώς μεταβιβάζονται οι νευροδιαβαστές μας. Μάλιστα. Έχουμε ναι, 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 ναι. Την ντοπαμίνη που μας κρατάει όρθιος και γρηγόρος τη δυνατά και τη σερωτονίνη και πολλούς άλλους. Το 90% της σερωτονίνης του ανθρωπίνου σώματος εκρίνεται στο γαστρεντερικό. Μάλιστα. Το λέω πολύ δυνατά να το ακούσει όλος ο κόσμος. Αυτό δεν το ξέρει κανείς. Μάλιστα. Αυτό ξέρουμε πολλά χρόνια τώρα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι άμα έχουμε λάθος διατροφή μπλοκάρει η σερωτονίνη. Ναι. Έτσι, εννοείται. Μπλοκάρει λόγω γλυκόζης διότι είναι αυξημένη ή μειωμένη. Οπότε λοιπόν ο εγκέφαλος δέχεται πολύ γλυκόζη ή δεν δέχεται καθόλου. Ναι. Αλλά το 90% είναι στο εσωτερικό. Μάλιστα. Ναι, τώρα έτσι όπως μας τα λέτε, ναι. Στο εσωτερικό το 90% σίγουρα, σίγουρα, ναι, αρχίζουν, ναι. Οπότε λοιπόν, αν δεν έχουμε ορμονική ισορροπία, ούτε ισορροπία σερωτονίνης έχουμε. Και επίσης, κάτι άλλο που λέω για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, αφού ήρθαμε λοιπόν στο εσωτερικό σύστημα. Είμαστε βακτηριοάνθρωποι. Ναι. Δηλαδή, έχουμε λοιπόν DNA. Εντάξει, έχουμε 103 εκατομμύρια ανθρώπινα κύτταρα που εκρίνουν DNA. Μάλιστα. Μέχρι εδώ είμαστε εντάξει. Πού έχουν DNA? Ναι. Όχι που εκρίνουν, πού έχουν DNA. Το 90% του DNA μας είναι βακτηριακό. Έχουμε ένα τετράκις βακτήρια που έχουν δικό τους DNA. Μάλιστα. Άρα λοιπόν είμαστε 10% άνθρωποι και 90% βακτήρια. Είμαστε εάν όλοι. Δεν έχουμε σωστή διατροφή, μπλοκάρουν όλα τα βακτήριά μας. Όλα. Μάλιστα. Δηλαδή ένα τετράκις. Mm-hmm. Ένα τετράκις. Και αυτό. Μπορεί να το καταλάβεις αυτό, ότι αν δεν έχουμε. Έτσι λοιπόν, πρέπει να τρώμε υποχρεωτικά πώς αυτά ρυθμίζονται. Όταν έχουμε αρκετό νερό. Γιατί 7 με 9 λίτρα στο γαστρεντερικό σύστημα είναι υγρά. Δεύτερον, όταν δεν έχουμε ορμονική ισορροπία στη διατροφή μας. Και έχουμε πολλούς υδατάνθρακες, πολύ γλυκόζη. Όταν δεν έχουμε ζυμώσιμες ίνες. Οι οποίες είναι? Ζυμώσιμες ίνες που βρίσκονται σε σαλατικά και φρούτα και υποτίθεται στα δημητριακά που λένε ολικής αλέσεως. Αλλά, ας μου φρούνε με ένα δημητριακά ολικής αλέσεως. Με έχουν πολύ λίγες ίνες. Κυρίως είναι στα σαλατικά και στα φρούτα. Οι ζυμώσιμες ίνες. Ωμέγα 3. Πολυφενόλες. Όλα λοιπόν αυτά, άμα τα πάρουμε. Ναι. Διατροφή. Και τα πάρουμε λοιπόν όλα αυτά μαζί. Τα βακτήρια του εντέρου μας είναι σε ισορροπία. Καταλαβαίνεις ότι
Είναι, δεν είναι υπέρ μας αυτά, ναι. Αλλά ο οργανισμός μας τα αφήνει. Γιατί τα αφήνει και δεν τα καταστρέφει? Διότι μέσα από αυτά προπονείται. Κυρίως στο γαστρεντερικό σωλήνα είναι το νοσοποιητικό μας σύστημα, είναι τους φαρίνες μας. Δεν το κουμπάει. Μόνο ότι δεν του αρέσει το καταστρέφει. Μάλιστα, ναι, γνωστό. Άρα λοιπόν, είμαστε θαύματα. Και θέλουμε με ένα κουλούρι να έχουμε την υγεία μας. Με ένα κουλούρι. Με ένα ντόνα. Με ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη. Μπράβο, ένα ντόνα. Να έχουμε την υγεία μας. Ναι. Όλα αυτά πώς θα δουλέψουν υπέρ μας? Μάλιστα. Πώς θα δουλέψουν όλα αυτά υπέρ μας? Δεν υπάρχει περίπτωση. Σου πιστεύει σούπερ μαραθώνιο δρόμο. Ναι. Τώρα έχουμε θα μας... Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μπράβο. Γλυκάκια τρώγατε? Γλυκά. Πριν τη διατροφή. Πάρα πολύ. Αρκετά. Πάρα πολύ. Επειδή είστε σωματότυπος αδύνατος και λέω, ξέρω εγώ. Είχα γύρω στα 10 κιλά περισσότερα. 10 κιλά παραπάνω. Είχα στομάχι, είχα. Έχουμε και κάποιες φωτογραφίες τώρα. Τις οποίες... Εδώ είναι από τους αγώνες, από τα μετάλλια που πήρε, από τις φωτογραφίες που βλέπουμε. Πώς στην Κυπριακή σημαία την κρατάει και τα. Να, να, η Κυπριακή σημαία. Ορίστε. Μάλιστα. Θέλω έτσι. Εδώ είναι με την. Να το θύριο η γυναίκα του. Αυτό το θύριο η γυναίκα του. Η οποία, συγγνώμη, σούπερ μαραθωνοδρόμος, αν ήταν η γυναίκα του, δεν μπορούσε να τα κάνει. Έτσι. Βέβαια, έτσι. Γιατί κάθε τόσο, κάθε 2-3-4 χιλιόμετρα είναι η γυναίκα του και καθώς τρέχει, του δίνει αυτό που πρέπει να δώσει. Υπάρχει και υποστήριξη δηλαδή κατά τη διάρκεια. Βέβαια! Βέβαια! Του έχω πει ακριβώς τι πρέπει να έχει η γυναίκα του για να υποστηριχτεί. Το όνομα της γυναίκας σας. Στέλλα. Κυρία Στέλλα μου τα εύσημα. Κυρία Στέλλα μου τα εύσημα. Πείτε μας κάτι, κύριε Πανίκο, εγώ θέλω έτσι. Να μας πείτε, ασχολούσασταν με τον είχατε τον αθλητισμό ή τον ξαναβρήκατε ή τον βρήκατε όταν άρχισε σιγά σιγά και έφτιαχνε η υγεία σας? Πώς προέκυψε δηλαδή αυτό το πράγμα, διότι λέμε μαραθωνοδρόμος και κάνουμε wow και λέμε υπερμαραθωνοδρόμος και τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πείτε μας. Μέχρι τα 17 μου ήμουν αθλητής στο σχολείο, ναι. Μετά τα παράτησα. Τελείωσα το σχολείο. Το στίβο της δουλειάς και όλα αυτά. Δουλειά, ναι. Μέχρι τα 47 μου, κατά καιρούς λίγο γυμναστήριο, πολύ αραιά. Ναι. Τίποτα δηλαδή. Τρέξιμο, τίποτα. Καθόλου. Δεν έκανα τρέξιμο καθόλου. Και όπως σας είχα πει προηγουμένως, καπνιστής. Μετά τα προβλήματα αυτά που προαναφέραμε, αποφάσισα να μπω στη διατροφική ζώνη. Πήγα και στο γυμναστήριο να γυμναστώ έτσι λίγο. Και πρόκειψε ένας αγώνας στη Λεμεσό, ήταν Μάρτιο όπως τώρα, στο μαραθώνιο της Λεμεσού, ένας αγώνας 10 χιλιόμετρα, ο οποίος με έπεισε ένας φίλος, πάμε, εγώ από τρέξιμο τίποτα. Τίποτα, ναι. Ναι, ήταν τα πρώτα 10 χιλιόμετρα, τα οποία ήταν και το έναυσμα για να πω το τρέξιμο. Και τα βγάλατε έτσι τα 10 χιλιόμετρα. Ναι, πολύ άνετα, σε 52 λεπτά, παρόλο που δεν ήμουν καπνιστής. Ναι. Πόσο καιρό έκανες διατροφή μπροστά, κάνα χρόνο πιο μπροστά, έκανες διατροφή? Όχι, 8 μήνες. Έκανες σε 8 μήνες αναγέννηση. Μάλιστα. Από ασθενής έγινε σούπερ υγιής. Έτσι. Και συνεχίσατε δηλαδή, και συνεχίσατε εφόσον. Σε πόσο καιρό άρχισατε και βλέπατε περισσότερο για τα θέματα του στομάχου, δηλαδή που είχατε πραγματικά το θέμα? Μετά από 3 μήνες. Ναι. Που σταδιακά ελάττωσα και ήσασταν με χάπια ουσιαστικά. Ναι, ναι, τα ελάττωσα σταδιακά. Ναι. Τα χάπια μετά από 3 μήνες μπορούσα να φάω, να πιω, να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ χωρίς πρόβλημα. Ναι, δεν ναι. με ενοχλούσαν τίποτα. Θεωρούσα ότι θεραπεύτηκα. Δεν είχε κάτι που να μου ενοχλούσε. Κρατούσατε δηλαδή και αυτό που λέει ο κ. Παναγιώτης, ήσασταν στρατιώτης, δηλαδή πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σνακ, νερά, ωμέγα 3, όλα αυτά τέλος πάντων. Κατά γράμμα. Είμαι στη ζωή μου γενικά πολύ. Είσαστε πειθαρχημένοι. Άμα είστε και πειθαρχημένοι. Μα δεν είναι δύσκολο, είναι να θέλεις να το κάνεις. Όταν θέλεις να το κάνεις. Και ουσιαστικά, άμα βλέπεις και τον αντίκτυπο ότι κερδίζεις ουσιαστικά για σένα, κερδίζεις την υγεία σου, νομίζω είναι χαζό να μην. Όταν πήγα να τρέξω αυτόν τον αγώνα τα 10 χιλιόμετρα, στο πουθενά δεν ήμουν αδρομίας. Παίζατε λίγο και με τις αντοχές σας, μου φαίνεται. Ναι, πάντα, ναι. Παίζατε, είσαστε τέτοιος. Πήγα να το δοκιμάσω, αν βγει, βγήκε, αν όχι, θα το περπατήσω. Ναι, με ναι, αυτό ναι, το σκεπτικό. Ναι. Βγήκε πολύ άνετα. Όμως, βλέποντας τους αθλητές στους μαραθωνοδρόμους να ετοιμάζονται για αυτήν την τεράστια απόσταση των 42 χιλιόμετρων, ναι. θαύμαζα. Κοπέλες, παιδιά που έτρεχαν έτοιμοι με τον εξοπλισμό για τον μαραθωνιό, τους θαύμαζα. Και η σκέψη μου ήταν. Δεν υπάρχει πιθανότητα εγώ να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι
Θα έρθει η μέρα που θα κάνω τους μαραθώνιους. Πόσες ώρες είναι που τρέχετε, δηλαδή. 24 ώρες. Έτρεξα 24 ώρες. Non-stop. Μα σοβαρά μιλάτε τώρα, non-stop. 24 ώρες, 161 χιλιόμετρα, στα πω τώρα εγώ, που τα έχω μάθει απ' έξω. Καταλαβαίνεις ότι τρέχει. Πέρσι τον Ιανουάριο έτρεξε το 2018 24 ώρες το μαραθώνιο στο Σούπερ Μαραθώνιο της Αθήνας. Ξαναπεί 24 ώρες τρέξουμε 160 χιλιόμετρα. Εδώ τρέχουμε 5 λεπτά, καλέ, και μας βγαίνει η γλώσσα ανάποδα. Μετά από τρεις μήνες πήγε και κάνει ένα μαραθώνιο. Κάνετε όμως προπονήσεις τώρα. Θα κάνω, ναι. Βέβαια τώρα κάνω. Μετά από ένα μήνα πήγε και έκανε 107 χιλιόμετρα. Μετά από μερικούς μήνες έκανε πάλι ένα μαραθώνιο. Και μετά από ένα μήνα έκανε 140 χιλιόμετρα. Πέρσι αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή έτρεξε απόσταση για να καταλάβει ο κόσμος. Λευκοσία, Λεμεσού. Ναι, με 140 χιλιόμετρα. Πόσο έτρεξε? Όχι 140, πέρσι έκανε 500 χιλιόμετρα αγώνα. Αχα. 5 φορές έτρεξε 500 χιλιόμετρα αγώνα. Ναι, όλο αυτό τώρα εμάς, εντάξει, εμάς φαίνεται τώρα περίεργο. Μας φαίνεται, όχι, δεν μας φαίνεται περίεργο, μας φαίνεται εξωπραγματικό. Εξωπραγματικό. Και ειλικρινά σκέφτομαι ότι εκτός από σαν άνθρωπος που είναι πειθαρχημένος, ψυχολογικά, όταν είχατε τα προβλήματα με το στομάχι, είδατε μεγάλες διαφορές στον τρόπο που ζούσατε, στον τρόπο, μάλλον εντοπίσατε τα λάθη μετά. Δηλαδή, πώς έφτιαξε η ψυχολογία, φυσικά φτιάχνει όταν φτιάχνει ένα θέμα υγείας, αλλά γενικά πώς αντιμετωπίζατε τη ζωή τότε και μετά που άλλαξαν άρδυντα πράγματα. Να σας πω. Όταν έχεις την ευκαιρία να ξυπνήσεις την Κυριακή το πρωί, να βγεις, να πας στην παραλιακή λεωφόρο της Λεμεσού και να τρέξεις μια προπόνηση των 30-35 χιλιόμετρων, 25 χιλιόμετρων, αναλόγως τι έχει το πρόγραμμα, αυτό από μόνο του σου δίνει ζωή. Αν ξυπνήσεις... Βρήκατε δηλαδή ένα νόημα. Ναι, φυσικά. Μάλλον. Αν ξυπνήσεις την Κυριακή το μεσημεράκι, για παράδειγμα. Ναι. Να προγευματίσεις, να φας και ξανακοιμηθείς. Η ζωή τι σου προσφέρει, τίποτα. Όταν ξυπνήσεις το πρωί και πας με τους φίλους σου που είμαστε παρέα στο σωματείο, το Ευζήν, όπως είναι η εκπομπή. Ευζήν, το σωματείο λέγεται Ευζήν. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να γίνουμε. Το να σωματείο να αδερφοποιηθούμε. Λέγεται Ευζήν. Άκου σύμπτωση. Ναι, ναι, ναι. Να κάνουμε αδερφοποίηση. Ναι. Και τα πάνω, τρέξεις αυτές τις αποστάσεις που θεωρητικά για εσάς μπορεί να ακούγονται μεγάλες αποστάσεις. Είναι μεγάλες αποστάσεις, αλλά. Μπορείς να δεις τα πράγματα διαφορετικά. Καφεδάκι, κόλυμπες στη θάλασσα, θα σου αλλάζει τη ζωή σου. Σίγουρα, ναι, σίγουρα. Πάντοτε να κάνεις την προπόνηση σου, να πεις. Έφτιαξε η ζωή σας, η ποιότητα της ζωής σας. Αφάνταστα. Και η σύζυγος. Ναι, ακολουθεί. Ακολουθεί και αυτή. Ακολουθεί, ναι. Όχι ακολουθεί σαν συνοδοιπόρο σας, ακολουθεί και αυτή την σωστή διατροφή. Η διατροφή την ακολουθεί εν μέρη, εντάξει. Πόσο έχω... η οικογένεια δηλαδή ακολούθησε το παράδειγμα ο γιος σας. Ο γιος μου είναι 100% όπως εμένα. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Η κόρη μου και η γυναίκα μου λίγο πιο. Σε καλού πιανού, αλλά όχι ακριβώς. Να ασχολείται με εσάς, να ασχολείται και με τον εαυτό της. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Να ασχολείται και λίγο με τον εαυτό της. Λοιπόν, έτσι μας μένουν 3-4 λεπτά. Θέλω εν κατακλείδη να πούμε, έχουμε τα ζωντανά παραδείγματα της καλής διατροφής, αλλά το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι, θέλουμε να κάνουμε καλή διατροφή? Γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει ένα πρόβλημα υγείας ορατό τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε? Όταν έρχονται σε μένα συμβουλές και έχουν ασθένειες, τους ρωτάω μία ερώτηση μόνο. Είσαι έτοιμος να αφήσεις αυτά που σε αρρωστήσανε? Μάλιστα. Και να μπεις σε κάτι καινούργιο ή όχι? Αν είσαι έτοιμος, εγώ είμαι εδώ, ξεκινάμε. Αν δεν είσαι έτοιμος, δεν μπορεί να ξεκινήσεις. Ναι. Πολύ απλό. Ναι. Η διατροφή είναι το εργαλείο, το όπλο που μας κάνει αναγέννηση. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είναι, υπάρχει θέληση. Εάν είσαι άρρωστος και πονάς και δεν μπορεί να θεραπευτείς, όπως ο πανίκος, γίνεται να μην υπάρχει θέληση. Ναι. Υποχρεωτικά θα βάλεις τα πάντα και θα πεις ότι εγώ πρέπει να το κάνω, γιατί πρέπει να θεραπευτώ. Ναι. Και όταν θεραπευτείς και ξυπνάς την Κυριακή και τα βλέπεις όλα άσπρα και ωραία και δεν πονάς, θα ξαναπείς στον παλιό σου δρόμο να ξαναρρωστήσεις πάλι? Όχι, βέβαια. Όχι. Οπότε λοιπόν το εργαλείο να το χρησιμοποιείς σωστά. Μάλιστα. Πολύ, πολύ καλό αυτό που μας λέτε. Μία έτσι προτροπή για τον κόσμο που σας βλέπει και έχει ίσως παρόμοια προβλήματα και
άγεται και φέρεται το τι να κάνει, τι να δείξει. Εμείς εδώ πέρα λέμε συνέχεια για τη διατροφή. Εσείς όμως είστε το ζωντανό παράδειγμα. Πριν από λίγο, εσείς είπατε, εμείς δεν μπορούμε να τρέξουμε ούτε 5 λεπτά. Η προτροπή μου προς τον κόσμο είναι ότι όλοι μπορούν να τρέξουν. Ναι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν μπορεί να τρέξει. Και έχουμε παραδείγματα, υπέρβαρους ανθρώπους που τρέχουν μισό μαραθώνιο. Ναι. Παραδείγματα. Ναι, λοιπόν, ναι. Όλοι μπορούμε να τρέξουμε. Φτάνει να το θέλουμε. Θα ξεκινήσουμε με τα λίγα χιλιόμετρα και θα έρθουν τα πολλά μετέπειτα. Όμως θα αλλάξει η ζωή σημαντικά. Το τρέξιμο είναι μεγάλο κεφάλαιο. Είναι ραγδαία η ανάπτυξη στο τρέξιμο και θα πρότρεπα τον κόσμο όλο να σηκωθεί από τον καναπέ και να μπει στο τρέξιμο. Θα αλλάξει πραγματικά η ζωή. Ανεβαίνει και η ντοπαμίνη. Βέβαια. Συνοδεύει η ντοπαμίνη ρυθμισμένα. Από τη διατροφή. Και αφού είναι ρυθμισμένα από τη διατροφή, μετά κάνει ό,τι θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να χίλιο ευχαριστήσω και τους δύο. Εύχομαι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι παραπάνω. Εγώ εύχομαι απλά να μείνετε έτσι όπως είσαστε, με αυτή την καλή διάθεση και πολλοί κόσμος να ακολουθήσει παράδειγμα ανθρώπων που έχουν θέληση για να γίνουν ακόμα καλύτερα, για να φτιάχνουν την υγεία τους. Ευχαριστώ και εσάς για την πολύτιμη παρουσία σας. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.